Ισλαμία. Λοιπόν, συνεχίζουμε την κουβέντα μας. Και το λόγο έχει ο κύριος Ζορμπάς. Θα μας πει και αυτός την άποψή του, γιατί σήμερα μίλησε στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Αττικής, είπε τις απόψεις του. Για να ακούσουμε, κύριε Ζορμπά. Μίλησα διότι τους αριθμούς που παρουσιάζουν ο ένας είναι κόντρα στον άλλον. Εάν υπάρχουν που υπάρχουν 1 εκατομμύριο μετανάστες, οι οποίοι είναι παράνομοι, δεν έχουν χαρτιά δηλαδή, αυτό εννοώ παράνομοι, που μάλλον είναι περισσότεροι, μαζεύοντας 30.000 ανθρώπινες ψυχές σε στρατόπεδα συγκέντρωσης, γιατί επί της ουσίας στρατόπεδα συγκέντρωσης είναι αυτά. Τουλάχιστον από ό,τι είδαμε, τουλάχιστον από ό,τι είδα εγώ στις τηλεοράσεις όπως τα παρουσίαζα. Και ταυτόχρονα. Εδώ να σας διακόψω και να πω την προσωπική μου εμπειρία, γιατί έχω πάει στη Σάμο, ας πούμε, που είναι εκεί το κέντρο υποδοχής. Έτσι. Για 50 άτομα, 100, 200. Όχι, είχε πάνω από 200 άτομα. Και μπορώ να πω ότι οι συνθήκες κράτησης των ανθρώπων αυτών. Ήταν ικανοποιητικές. Εξαιρετικές. Δεν θα πω σε σχέση με τις συνθήκες ζωής που είχαν από τις χώρες που ήρθανε. Έτσι. Εκεί είναι η μέρα με τη νύχτα. Σίγουρα. Αλλά μπορώ να πω ότι το είδα με τα μάτια μου. Έτσι. Πήγα σε Σάμο και το είδα. Οι συνθήκες κράτησης είναι εξαιρετικές. Ανθρώπινες. Υπάρχουν και στρατόπεδα συγκέντρωσης που μπορεί να είναι ανθρώπινες σε συνθήκες. Αλλά δεν πάβει να είναι στρατόπεδα. Με τρεις περιφράξεις. Ναι, υπάρχουν κάγκελα, υπάρχουν σηματοπλέγματα, λοιπόν, υπάρχει φύλαξη. Κλεισμένοι κλπ. Ωραία. Από τη στιγμή που ταυτόχρονα ημερησίως περνάνε τα σύνορα το λιγότερο 200 άτομα. Ναι, υπολογίζουν 100.000 το χρόνο. Σημαίνει ότι μέσα σε 4 μήνες αυτοί οι 30.000 έχουν μπει άλλοι 50. Θα διώξουν αυτούς τους 30.000 που θα τους έχουν πιάσει. Δηλαδή θα τους έχουν δώσει χαρτί, εισιτήριο να φύγουν από την Ελλάδα, να πάνε όπου θέλουν. Όχι βέβαια. Το πιο πιθανό είναι το όχι. Και υπάρχει και ένα άλλο μέρος. Γιατί να μην τους διώξουν, δηλαδή. Δεν θα τους διώξουν. Γιατί, έτσι πιστεύω εγώ. Η εκτίμηση δική μου είναι αυτή. Έχουν... Πού θα πάνε δηλαδή. Πίσω στις χώρες. Στις Βρυξέλλες. Πίσω στις χώρες. Δεν θα πάνε. Άμα ήταν να πάνε στις χώρες, δεν τους διώχνουν τόσο καιρό. Αφού πιάνουν τόσους, και γιατί δεν πιστοποιούν από πού είναι, να τους δώσουν τα 200-300 ευρώ να πάρουν ένα εισιτήριο να φύγουν. Δεν το κάνουν. Χρόνια λένε ότι θα το κάνουν και ποτέ δεν το κάνουν. Ναι, αν φεύγει ένα στο... είναι ότι οι απελάσεις είναι ελάχιστες. Ένα το μήνα να φεύγει, ένα την εβδομάδα. Άρα μέχρι τώρα δεν το έχουν εφαρμόσει. Θα το εφαρμόσουν τώρα που είναι προεκλογικά. Περίπου 1.000 το μήνα φεύγει. Οι απελάσεις είναι τόσες περίπου. Και υπάρχει και ένα μέγιστο γεγονός, το οποίο τι λέει, ότι 4.500-5.000 αστυνομικοί που πρέπει να φυλάνε σε κάποια σημεία το λαό, τον κόσμο, θα φυλάνε τα στρατόπεδα. Εσείς πιστεύετε ότι θα πάνε οι αστυνομικοί να φυλάνε τα στρατόπεδα? Τι θα πάνε. Προσλήψεις θα γίνουν. Προσλήψεις θα γίνουν, δηλαδή. Προσλήψεις θα γίνουν. Λοιπόν, σας το λέω εγώ, θα γίνουν προσλήψεις. Εγώ στην τηλεόραση. Σίγουρα θα γίνουν προσλήψεις. Από τον υφυπουργό εχθές, τον κύριο Οικονόμου, σε ένα κανάλι το πρωί. Εγώ σας λέω ότι θα γίνουν και το δικαιολόγησε ότι τα έχουμε τακτοποιήσει. Λέει αυτοί που θα πάνε οι αστυνομικοί να φυλάξουν τα στρατόπεδα θα φύγουν από το κέντρο της Αθήνας όπου σήμερα λοιπόν, είναι 15.000 που απασχολούνται. Εγώ σας λέω, λοιπόν, έτσι είπε ο κύριος Οικονόμου, τουλάχιστον το άκουσα με τα αυτιά μου. Και εγώ διαφωνώ πλήρως. Πάντα τέτοια έργα, ναι, διαφωνείτε. Διαφωνώ πλήρως για τέτοιου είδους στρατόπεδα, διότι εκεί μέσα δεν μπορεί να στηβάξεις 30.000 ψυχές. Καλύτερα είναι να τους βάζεις σε ένα αεροπλάνο με το εισιτήριό τους να πάνε στη χώρα τους. Εδώ υπάρχει. Ή να τους δώσεις ένα χαρτί. Ένα λεπτό. Γιατί δεν τους δίνουν ένα χαρτί. Ένα λεπτό. Να πάνε στην Ευρώπη όπου δεν θέλουν. Δεν μπορούν να τους το δώσουν αυτό. Γιατί δεν μπορούν. Γιατί είναι δεσμευμένη η χώρα. Γιατί να είναι δεσμευμένη από τις συνθήκες οι οποίες έχει υπογράψει. Να τις είτε αυτό λέγεται συνθήκη Σέγγεν, είτε λέγεται συνθήκη του Δουβλίνου 2. Να πάρει την υπογραφή πίσω, ρε παιδιά. Αυτό είναι. Γιατί δεν καταλαβαίνω. Αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και ποιο μα υποχρέωσε να υπογράψουμε και ποιο το υπέγραψε. Ποιον ρωτήσανε. Εγώ να πω κάτι, ότι υπάρχει ένας αντίλογος, ο οποίος λέει ότι αν μπούμε σε μια τέτοια διαδικασία και πάρουμε αυτόν τον κόσμο και μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις απελάσεις και αν ξέρουν ότι σε ένα μήνα, από τη στιγμή που θα έρθουν και τους πιάσουν και τους βάλουν μέσα στο στρατόπεδο και σε ένα μήνα τους ξαναδιώξουν και τους πάνε πίσω, όταν στέλνεις αυτό το μήνυμα προς τα έξω, σε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, θα σταματήσουν να έρχονται. Οπότε σιγά σιγά και εσύ θα αδειάζεις τη χώρα σου, αλλά θα στείλεις και το μήνυμα ότι κοίτα να δεις και να έρθεις, αν σε πιάσω θα σε ξαναπάω πίσω. Οπότε σταδιακά, ξέροντας αυτή την κατάσταση, αν δουλέψει βέβαια το σύστημα σωστά, έτσι. Αυτό είναι επιχείρημα, έτσι. Είναι ένας αντίλογος. Είναι ένας αντίλογος, έτσι. Γιατί αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο παρουσιάστηκε, δηλαδή παρουσιάστηκαν προδιαγραφές των χώρων
φιλοξενίας, έτσι, το πώς θα είναι, πώς θα λειτουργούν, πού θα είναι. Παρουσιάστηκε γενικά ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αν αυτό το σχέδιο, όπως παρουσιάστηκε συγκροτημένα, λειτουργήσει και συγκροτημένα, ίσως σταλεί αυτό το μήνυμα και σταματήσει η χώρα σε 1,5 χρόνο, 2 χρόνια να είναι πέρασμα. Πόσα σχέδια έχετε ακούσει για τη λαθρομετανάστευση συγκροτημένα, έτοιμα, μελετημένα, χρηματοδοτημένα και δεν εφαρμόσει τίποτα κανένα? Εγώ έχω ακούσει πολλά. Νομίζω ότι οι συνάδελφοι θα έχουν ακούσει. Αυτή η χώρα πρέπει να, κάποια στιγμή να αποκτήσει μεταναστευτική πολιτική. Ολοκληρωμένη. Και μάλιστα θα πρέπει να είναι και υπερκομματική ή διακομματική, ας το πούμε όπως θέλουμε. Πρέπει να καταλήξουμε πόσους θέλουμε, πόσους αντέχουμε, πώς μπορούμε να ζήσουμε με αυτούς, με ποιο τρόπο θα τους απορροφήσει η ελληνική κοινωνία. Κύριε Γιμίδη, πιστεύετε ότι μπορεί να τους απορροφήσει πλέον? Μήπως είναι πάρα πολύ για να τους απορροφήσει? Είναι πάρα πολύ, δεν διαφωνώ καθόλου. Μάλιστα, παρότι ξέρετε ότι ανήκω στον χώρο της αριστεράς, θεωρώ ότι η άποψη που λέει νόμιμη όλη η μετανάστευση δεν μπορεί να ισχύσει πια. Μα ήδη έχουν νομιμοποιηθεί περί τις 500.000, έτσι. Δημιουργούμε ακροδεξιούς και τους κάνουμε μάγκες, να το πω έτσι, ακριβώς διότι με αυτή τη λογική δεν πάει παραπέρα. Και εσείς είσαστε πολίτης... σε ένα δήμο που ζείτε το πρόβλημα. Βεβαίως, αυτό, έτσι. Ο πολίτης νιώθει καθημερινά να υποβαθμίζεται η περιουσία του, η ζωή του, πολλά πράγματα. Δεν μπορείς λοιπόν αυτό να το προσπεράσεις, σαν να μην το βλέπεις. Σε μια λογική που είχαμε ως αριστερά γενικότερα, όλοι οι άνθρωποι μας στήσει, πρέπει να βοηθήσουμε κλπ. Όμως τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πρέπει να δούμε και μια πραγματικότητα που συμβαίνει στις πόλεις μας. Αυτό όμως πρέπει να το δεις συγκροτημένα, οργανωμένα, φερέγγια. Προφανώς όχι προεκλογικά. Έτσι. Και να, σε μια συνεργασία, αυτό που είπα πριν, όσο γίνεται περισσότερων δυνάμεων, για το πώς θα αντιμετωπιστεί ένα πολύ μεγάλο θέμα. Ίσως το μεγαλύτερο θέμα μετά την ανεργία σήμερα στη χώρα. Έτσι. Δεν μπορείς να το βλέπεις λοιπόν έτσι γρήγορα και έτσι, άντε παιδιά, να κάνουμε κάτι, να ξεκινήσουμε τα στρατόπεδα κλπ. Αυτό είπα εγώ. Ότι δεν λέω ότι δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί. Δεν λέω ότι δεν πρέπει κάποια στιγμή να περάσει το μήνυμα αυτό που λέτε, ότι δεν χωράει άλλους μετανάστες σε αυτή η χώρα. Και αυτό να είναι ξεκάθαρο, ότι δεν μπορεί να μπει άλλος, ρε παιδιά. Θα ζήσουμε αυτούς που θα ζήσουμε, θα ζήσουμε όσο καλά μπορούμε μεταξύ μας αρμονικά, γιατί έτσι πρέπει να ζήσουμε. Αλλά δεν γίνεται χωρίς κανέναν έλεγχο. Και πώς θα τους διώξουμε? Πώς θα φύγουν αυτοί οι άνθρωποι? Θα φύγουν με τρόπους αντίστοιχους αυτό που λέω. Θα επιστρέψουν στις χώρες τους. Θα τους επιστρέψουν. Να, δεν πρέπει κάπως να τους. Βεβαίως. Πιάσεις, κάπου να τους βάλεις και μετά κάπως να τους. Ναι, αυτό θα το. Απελάσεις. Αυτό θα, πώς θα το γίνει. Αλλά δεν γίνεται. Είναι κάποια στάδια που ξαφνικά πρέπει να αλλάζει ο παπουτσής, έρχεται ο Χρυσοχοίδης και λέει: παιδιά, αύριο φτιάχνω στρατόπεδα, κάνω δείχνω κλπ. Και θέλει εμείς όλοι να μπούμε σε ένα λεπτό. Έχουμε ένα τηλεθεατή από το Λουξεμβούργο. Από μια χώρα η οποία δεν νομίζω ότι έχει τα ίδια προβλήματα με την Ελλάδα. Ακούσαμε το πρωί ότι έχει 112 λαθρομετανάστες στο Λουξεμβούργο. Λοιπόν, ο κύριος Γιώργος. Για να μας πείτε, κύριε Γιώργο, εσείς πώς βλέπετε τα πράγματα εκεί στο Λουξεμβούργο με τους λαθρομετανάστες. Καλησπέρα σας από το Λουξεμβούργο, από το ωραίο Λουξεμβούργο, και μακάρι στην Ελλάδα να εφαρμοζόντουσαν τα όσα εφαρμόζονται στο Λουξεμβούργο για την λαθρομετανάστευση. Είναι μια χώρα πρότυπο το Λουξεμβούργο. Δηλαδή εκεί τι κάνετε? Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας, ναι. Όχι στο Λουξεμβούργο. Εγώ θέλω να καταθέσω την εξής άποψη. Με ακούτε, ελπίζω. Σας ακούω, ναι, σας ακούω. Η λαθρομετανάστευση είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε να το περιορίσουμε όπως είπατε. Νομίζω ότι ποτέ δεν θα καταστώσουμε να το σταματήσουμε. Ο μόνος τρόπος για να σταματήσει κατ' εμέ η λαθρομετανάστευση είναι να την καταστήσουμε μη ενδιαφέρουσα. Καταστήσουμε την Ελλάδα μη ενδιαφέρουσα για τους λαθρομετανάστες. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να χειριστούμε το πρόβλημα κατά τέτοιο τρόπο ώστε και οι Έλληνες πλέον να απαλλαγούν από αυτή τη μάστιγα στο κέντρο. Έχετε κατεβεί στο κέντρο προφανώς της Αθήνας. Εγώ κατεβαίνω που και που στην Αθήνα και φρύτω, δεν τολμώ να πλησιάσω κοντά στην Ομόνια εκεί στην περιοχή. Ναι. Και οι μετανάστες να καταλάβουν ότι δεν τους συμφέρει πλέον να κάτσουν στην Ελλάδα, διότι δεν υπάρχει κανένα μέλλον. Μάλιστα. Η πολιτική μας λοιπόν πρέπει πάνω σε αυτόν τον άξονα να κινηθούν και να σχεδιάσουν την πολιτική τους με αυτόν τον γνώμονα. Νομίζω, κύριε Γιώργο, ότι... Ναι, μ' ακούτε, κύριε Γιώργο, ένα λεπτό. Ναι, νομίζω ότι αυτό που λέτε το έχει κάνει, όχι απλώς σαφές, όλα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Τα τελευταία 2 χρόνια μιλάνε για την τεράστια οικονομική κρίση η οποία έχει η Ελλάδα.
Όλοι λένε ότι η Ελλάδα πλέον είναι σε κρίση. Όλοι λένε ότι η Ελλάδα θα πτωχεύσει. Όλοι λένε ότι θα γυρίσουμε στη δραχμή. Όλοι λένε για την ύφεση, όλοι λένε για την ενεργεία. Και όμως έρχονται. Δεν είναι η λύση εκεί, κύριε Γιώργο. Αλλού είναι η λύση. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Γεια σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την φιλοξενία. Αν μου επιτρέψετε, έρχονται για έναν λόγο σύνθετο. Γιατί γεωγραφικά η Ελλάδα είναι σε τέτοιο σημείο που μπορεί να δεχτεί από όλες τις πλευρές. Και από την Ασία και από την Αφρική. Και τα σύνορα, τα υδάτινα σύνορα, είναι πολύ πιο εύκολη η προσέλευση προς την Ελλάδα σε σχέση με οπουδήποτε άλλο. Πιστεύω ότι στρατηγικό σημείο για τους λαθρομετανάστες είναι ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε ένα τέτοιο σημείο που τους επιτρέπει την πρόσβασή τους και να έρθουν στην Ελλάδα και μετά και να είναι ενδιάμεσο σταθμό για κάποια άλλη χώρα. Επειδή σας βλέπω πολύ ριζοσπάστη, θα σας πω ότι αν πούνε να φτιάξουμε ένα τέτοιο χώρο στο νέο Ηράκλειο, τι θα λέγατε εσείς? Κοιτάτε να σας πω, εγώ σας είπα και πάλι ότι και στο νέο Ηράκλειο υπάρχουν μετανάστες. Μην νομίζετε ότι δεν υπάρχουν. Εργατούπολη είναι, αλήθεια. Εργατούπολη, ακριβώς. Και σας είπα λοιπόν ότι. Δεν είναι όπως είναι η Νίκαια και ο Μωρέλη. Χωρίζουμε λοιπόν τους μετανάστες, σας το είπα, και από την πρώτη στιγμή σε δύο κατηγορίες. Στους οικονομικούς μετανάστες που έχουμε. Δεν μου απαντάτε όμως το θέμα. Σας απαντάω. Ναι, καταρχήν, ή όχι. Πρέπει να έχει υποδομή. Ζητούμε. Το Ηράκλειο σήμερα, κάτω από αυτές τις συνθήκες, δεν έχει την υποδομή. Δεν είναι το θέμα αν θέλω εγώ με ένα όχι, δίνουμε μια απάντηση. Το θέμα είναι και αυτό που θέλουμε να κάνουμε, αν υπάρχει υποδομή. Η υποδομή λοιπόν στο Ηράκλειο και γενικότερα σε αυτές τις περιοχές του Λεκανοπεδίου δεν υπάρχει τέτοια υποδομή. Άρα λοιπόν. Γιατί η απάντηση... δεν θα μπορούσε να γίνει στο Ρουφ, το στρατόπεδο. Δεν θα μπορούσε να γίνει κάπου στον Ελαιώνα. Πιστεύω πως όχι. Αυτή είναι η δική μου. Καταρχήν, εγώ δεν είμαι υπέρ του στρατοπέδου. Σας το λέω και πάλι. Τέλος πάντων, να μην το πούμε στρατόπεδο, ναι, γιατί δεν είναι και κέντρο φιλοξενίας. Ούτε στα κέντρα φιλοξενίας. Κέντρο φιλοξενίας, κέντρο υποδοχής, νομίζω ότι είναι πιο σωστό. Πρέπει να γίνεται. Καταρχήν, αυτοί οι άνθρωποι, ναι, να το πω εγώ προσωπικά, ναι, δηλαδή, που το είδα, έτσι, δεν κλείνονται το βράδυ σε κελιά. Έτσι. Δεν είναι φυλακισμένοι, είναι έγκλειστοι σε ένα περιβάλλοντα χώρο. Έτσι, να το πούμε αυτό. Δηλαδή, δεν είναι τα πράγματα όπως είναι στις φυλακές. Έτσι, δεν έχει καμία σχέση φυλακή με ένα κέντρο φιλοξενίας ή υποδοχής. Αυτό που είδα εγώ. Τώρα, αν στη Σάμο αυτό που είδα εγώ ισχύει και κάπου αλλού δεν ισχύει, έχει καλώς. Αλλά εγώ είδα οι άνθρωποι ότι δεν είναι έγκλειστοι, έτσι, μέσα σε κελιά. Απλώς είναι έγκλειστοι σε ένα περιβάλλοντα χώρο. Έχω όμως μια... Δεν συμφωνείτε. Δεν όχι, θέλετε. Δεν θέλω και έχω μια διαφορετική προσέγγιση για το θέμα αυτό, ότι πρέπει να γίνει. Το πρόβλημα μάλλον δημιούργησε, πρέπει να το λύσουμε εξ αρχής. Ναι, αλλά αν δεν δώσει πρώτα, ναι, η Αθήνα το παράδειγμα, η Αττική το παράδειγμα, πώς θα πιστούν οι άλλοι στην περιφέρεια να δεχτούν κάποια τέτοια κέντρα? Πείτε ότι η απόφαση αυτή πλέον είναι λυμένη. Και εγώ θα πω και κάτι, το οποίο ίσως κάποιοι το ξεχνάνε, έτσι. Οι πρώτοι που το ξεκίνησαν αυτό, έτσι, με τα κέντρα υποδοχής, ήταν η προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Έτσι δεν είναι? Δεν έχω πρόβλημα αν λέγεται Νέα Δημοκρατία. Όχι, όχι. Απλώς, ίσως τώρα μετά από δύο χρόνια, η παρούσα κυβέρνηση, έστω και πριν τις εκλογές, δεν ξέρω, αποφασίζει να συνεχίσει ή να εξελίξει το έργο της προηγούμενης. Δεν ξέρουμε αυτό όμως. Οι προηγούμενοι επί Παυλόπουλου γίνανε τέτοια κέντρα υποδοχής. Λοιπόν, επί Παυλόπουλου γίνανε τα κέντρα υποδοχής. Πέντε χρόνια, έξι. Ναι. Λοιπόν, και ίσως η παρούσα κυβέρνηση θέλει να συνεχίσει το προηγούμενο. Ναι, αλλά αυτή η κυβέρνηση είναι μια κυβέρνηση που είναι σε αποδρομή. Σε 40 μέρες θα έχει τελειώσει. Θα είναι μια άλλη. Δεν μπορεί να παίρνει τέτοιου είδους αποφάσεις. Εδώ είναι το μείζον. Και καλό θα είναι. Θεωρείτε δηλαδή ότι είναι πολιτικό περιτέχνημα αυτό, έτσι? Έτσι πιστεύω εγώ. Και καλό θα είναι να μάθετε σήμερα στην ΠΕΔΑ ποιοι ψήφισαν και συμφώνησαν με την πρόταση αυτή. Να γράψετε εκεί στην οθόνη και τα όνοματά τους. Ποιοι δήμαρχοι. Έμαθα ότι 23. Δεν ξέρω, τι τα ονόματα, ο Δήμαρχος Στάδε, ο Δήμαρχος Στάδε. Να μάθουν και οι κοινωνίες. Διότι αυτοί που ψήφισαν σήμερα στην ΠΕΔΑ, ναι, αν αύριο πάνε να τους φτιάξουν ένα τέτοιο κέντρο, να μην το λέμε στρατόπεδο, είναι 100% βέβαιο ότι θα διαφωνήσουν οπουδήποτε αλλού εκτός από τη δικιά μου την περιοχή. Εσείς δεν ψήφισατε? Εγώ αν ψήφισα, θα ψήφισα όχι βέβαια. Δεν είχατε πάει εσείς. Είχα πάει τοποθετήθηκα, αλλά δεν ψηφίζω. Εάν όμως, αν ήταν συνέλευση, θα ψήφιζα, όχι. Γιατί εγώ κάθετα έμαθα ότι ψηφίσανε 23 ναι και 6 όχι. Ναι, έτσι 6 έμαθα. Κάτι διαφορετικό. Καλά, δεν έμαθα. Βεβαίως. Κάπου τόσο. Αλλά λοιπόν, καλό θα είναι να μάθουν και οι δημότες τους ποιοι ψηφίσανε ναι. Δεν πρέπει να το μάθουν οι δημότες. Ότι ο τάδε δήμαρχος τάδε περιοχής ψήφισε ναι.
Να το αποκαλύψετε, γιατί δεν κατάλαβα. Όχι, ναι, θα το πούμε. Τους πάρετε από λύπηση. Όχι, δεν παίρνουμε λύπηση από κανέναν. Όχι, κανέναν. Να μάθουν οι δημότες. Αν όμως αυτοί που κάνανε την εισήγηση και συγκεκριμένα ο κύριος από τον Αργύριο Σαναργύριο, πώς τον λένε. Ο κύριος Σαράντης. Ο κύριος Σαράντης που έκανε και την εισήγηση και ήταν και φαν. Και ο κύριος Γιανακόπουλος από το Δήμο, πρώην δήμαρχος του Δικός. Ο κύριος Σιωτάκης συμφώνησε. Και ο κύριος Σιωτάκης, ναι, όχι, συμφώνησαν όλοι. Ο κύριος Σιωτάκης πρότεινε το ρουφ. Να ξεκινήσει η υπόθεση από την Αθήνα. Να κάτι διαφορετικό. Να γίνουν τα στρατόπεδα. Να μάθουν οι δημότες τους. Δεν υπήρξε απόφαση. Έτσι. Γιατί εγώ ξέρω ότι υπάρχει και μια αντίδραση και από τους δήμους της Ελευσίνας και του Ασπροπύργου και των Μεγαραίων. Και βέβαια έχουν ένα δίκιο, έτσι. Δεν μπορεί να τα πηγαίνει όλα στο θριάσιο πεδίο. Έλεος, πάνω στο θριάσιο πεδίο. Έχουν πάει τα πάντα εκεί. Καλό θα είναι να μάθουν πάντως οι δημότες. Ποιοι ψήφισαν σήμερα ναι στην Πέδα. Όλοι οι Αττικοί να μάθουν. Ξέρετε, έχουμε το εξής περίεργο φαινόμενο. Στις πρωτολογίες να ακούμε ενδιαφέροντα πράγματα και όταν φτάνει η ώρα της ψηφοφορίας να στοιχίζονται πίσω από τις παρατάξεις τους. Έτσι, μπράβο. Και είναι δυστύχημα να γίνεται για δημάρχους και ανθρώπους της αυτοδιοίκησης. Ναι, αλλά στις ο κύριος Σιωτάκης λοιπόν, δεν είναι στην ίδια παράταξη με τον κύριο Σαράντη. Όχι. Ακούστε με. Στις πρωτολογίες λοιπόν, κάποιοι από αυτούς που είπατε πριν τους δήμους που κινδυνεύουν να έχουν στρατόπεδα, εκφράστηκαν κατά των στρατοπέδων. Όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσουν, στρατεύτηκαν μαζί με τις παρατάξεις. Δηλαδή, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία ψήφισαν μια πρόταση από την οποία διαφώνησε μόνο ο κύριος Μπουραήμης από τη Φυλή και ο κύριος Ξίδης Παπάγο Χολαργός που ψήφισαν τη δική μου πρόταση, που ήταν αυτή που είπα πριν. Έτσι. Και υπήρξε και η διαφορά σε μια άλλη πρόταση του ΚΚΕ μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ. Για τον κύριο Ξίδη άκουσα ότι πρότεινε να επαναλειτουργήσουν τα ξερονίσια, ας πούμε. Έτσι. Υπόθηκε αυτή η πρόταση. Πρότασή του. Δεν ήταν πρόταση. Ήταν μια κουβέντα. Υπόθηκε όμως. Αλλά το θέμα είναι ότι ψηφίστηκε από όλους τους υπόλοιπους η δημιουργία στρατοπέδων. Όταν τώρα το στρατόπεδο, όπως το λέει ο Δήμαρχος, θα έρθει στη γειτονιά του, θα πει ναι, εγώ ψήφισα στρατόπεδα, αλλά όχι στη γειτονιά μου. Μα να ξεσηκώσει τον κόσμο, δεν υπάρχει. Δεν ορίσαμε σήμερα εμείς που θα γίνει. Έμεινε στο Σγουρό ή στο Χρυσογοίδη να επιλέξουν τον τόπο. Έτσι. Άρα λοιπόν ουσία μπήκε σε μια διαδικασία. Εάν επιλέξουν τους Αγίους Αναργύρους, ο κύριος Σαράντης που ήταν και ο εισηγητής, θα ξεσηκωθεί με όλο τον κόσμο των Αγίων Αναργύρων. Είναι βέβαιο αυτό. Το έχετε σίγουρο, Εγώ είμαι σίγουρο 100%. Μάλιστα. Πάμε και ας βγει ο κύριος Σαράντης να μας πει αν θέλει στον τόπο του. Πάμε. Ήταν να έρθει ο κύριος Σαράντης απόψε. Ας βγει να το πει. Να το θέλει, δεν θέλει. Έχουν οι Αγίοι Αναργύριοι το μεταξύ στρατόπεδα. Και η Αγία Παρασκευή κάτι έχει. Έτσι. Η Αγία Παρασκευή είναι μέσα στην πόλη. Δεν έχει κάτι η Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις. Πολιτικός χώρος η Αγία Παρασκευή. Και εσύ πρέπει να το πεις. Πάμε σε διαφημίσεις.